Το πράσινο σημείο ήταν ένα όνειρο για μένα εδώ και αρκετά χρόνια, όταν πρώτο είδα πράσινο σημείο στο εξωτερικό, συγκεκριμένα στη Στουτκάρδη. Μ' άρεσε πολύ και ως χώρος, μ' άρεσε πολύ όταν είδα τους ανθρώπους εκεί να μπαίνουν με τα αυτοκίνητά τους, να αφήνουν ό,τι έχει συλλέξει ο καθένας. Και φυσικά μ' άρεσε η νοοτροπία που έβλεπα. Δηλαδή, και εγώ από το πράσινο σημείο περιμένω να διαμορφώσουμε μια διαφορετική νοοτροπία, να ξεφύγουμε έτσι από αυτά τα χαμηλά ποσοστά του 18-20% που έχουμε στην ανακύκλωση, γιατί έχουμε δεσμεύσεις. Πρέπει να πιάσουμε πολύ ψηλότερα ποσοστά. Βάση συγκεκριμένου σχεδιασμού έγινε. Η πρόβλεψη είναι σε ένα δημοτικό οικόπεδο 2-3 χιλιόμετρα έξω από τα Γιάννητσα, ανατολικά δηλαδή, στον δρόμο προς Θεσσαλονίκη, ευελπιστώντας ότι αυτός ο δρόμος θα γίνει μελλοντικά και δευτερεύον, όταν με το καλό ολοκληρωθεί ο δρόμος Χαλκιδόνα-Γιάννητσα-Έδεσα. Αυτό που περιμένει όλη η Περιφερειακή Ενότητα Πέλλας. Αυτό που περιμένει όλοι, έτσι. Και το πράσινο σημείο σχεδιάστηκε από συνεργάτες, από τα στελέχη του Δήμου, μαζί με την υποστήριξη της ΜΟΔ, ενός στελέχους της ΜΟΔ. Και έτσι είχαμε την ικανοποίηση ότι στη βαθμολογία βρέθηκε η δεύτερη καλύτερη πρόταση μεταξύ όλων των υπολείπων, μεταξύ των 38 Δήμων της Κεντρικής Μακεδονίας ή όσων τελικώς κατέθεσαν πρόταση για πράσινο σημείο. Ευελπιστώ ότι θα είναι η αφορμή για να βελτιωθούμε ακόμη περισσότερο σε θέματα ανακύκλωσης, σε θέματα επανάχρησης, για να μειώσουμε τα απορρίμματα και φυσικά για να προχωρήσουμε στο επόμενο βήμα της ενεργειακής αξιοποίησης και της εγκατάλειψης ή της μετατροπής του χυτά σε χυτή.